Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στη δράση ή έχουν κάποια απορία, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο εμένα στο 00357-99-647-506 ή την κυρία Εκατερίνη Πατάλια, πρόεδρο της Διεθνής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών, στο 697-444-7531. Άρα, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι ακόμη υπάρχει χρόνος για συμμετοχές για τον Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης Θεατρικού Μονοπράκτου Μονολόγου και Ζωγραφικής, που είπαμε ότι θα λάβει χώρα στις, επαναλάβουμε λίγο την ημερομηνία. 17-18 του Σεπτέμβρη. 17-18 του Σεπτέμβρη, στους Δελφούς. Στους Δελφούς. Μάλιστα. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνη Μπατάλια για την άψογη συνεργασία μαζί μου και να της πω πως ναι, υπάρχουν άνθρωποι. Και ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μου. Η Παναγία να της ανοίγει τον δρόμο και την καρδιά, να μας δυναμώνει τις αντοχές μας για να επιτελούμε έργο ανθρωπιάς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ποιήτρια Καλλιόπη του Φίδου, που με ονόμασε κόρη της και με έχει συγκινήσει βαθιά με την όλη της συμπεριφορά. Και το ποιητή συγγραφέα εκδότη φιλολογικής πρωτοχρονιάς Αντώνη Θαλασσέλη, που στηρίζει κάθε προσπάθεια για την ειρήνη με εκτίμηση. Ευχαριστώ όλους όσους στηρίζουν την ιδέα της ειρήνης, συγγραφείς και φορείς που αγκαλιάζουν το νόημά της και βρίσκονται σε δράση μαζί μας. Για κάθε κατηγορία θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 5 έπινοι, χωριστά για τα ελληνικά και στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Θα γίνει ειδική εκδήλωση που διοργανώνουμε στον Ιερό Τόπο των Δελφών, να επαναλάβω την ημερομηνία, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 του Σεπτέμβρη. Οι λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του διαγωνισμού, το ίδιο και η Οργανωτική και Κριτική Επιτροπή. Εγώ να συμπληρώσω εδώ, επιτρέψτε μου, ότι όταν θα πλησιάζει ο καιρός θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να πούμε πιο ιδιαίτερα για αυτή την εκδήλωση που θα λάβει χώρα 17 και 18 του Σεπτέμβρη στους Δελφούς. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση από την εκπομπή μας να σε έχουμε ξανά. Όταν πλησιάσει η εκπομπή, πλησιάσει ο καιρός της δράσης, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε την αιγίδα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, του Όμιλου για την UNESCO Πειραιός και Νησών, του International Action, με τον Βασίλη Τραϊφόρο, αρμόδιος πολιτισμού, ο οποίος φέρει επάξια την κληρονομιά της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου. Αναμένουμε την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής από τον Αντιπεριάρχη Πολιτισμού, κύριο Χάρη Ρώμα, ο οποίος σημείωσε τις ημερομηνίες 17 και 18 του Σεπτέμβρη και μαζί με την ιδιαιτέρα του Πατούλη Αμαλία Ρόντου εξέφρασαν την επιθυμία να βρίσκονται κοντά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του. Αναμένουμε την αιγίδα επίσης από τη Διεθνή Επιτροπή Ολυμπιακής Εκιχηρίας. Επίσης εδώ πρέπει να αναφέρω ότι έστειλα συστημένη επιστολή στο Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκιχηρίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Τόμα Μπαχ, για αναβίωση της Ολυμπιακής Εκιχηρίας στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Εκπαίδευση και εσωτερική ειρήνη» από το κεφάλαιο «Προσωπικά βιώματα» στη σελίδα 78. Πριν όμως το διαβάσω, θέλω να τονίσω ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε σαν εχειρίδιο της προσπάθειάς μου
να μπει σαν βιωματικό μάθημα μέσα στα σχολεία η εκπαίδευση χαρακτήρος για να αλλάξει τον τρόπο σκέψης και δράσης των παιδιών μας που θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες, έτσι ώστε να ασχοληθούν σωστά για την πολιτότητα, συνεργασία, δικαιοσύνη, ηγεσία και όλες τις άλλες αξίες που είναι απαραίτητες για να εκφράσουν σωστά το λόγο και τη δράση τους μέσα στη ζωή, να είναι άνθρωποι και να σταματήσει αυτό το κακό και τη διαστρέβλωση ηθικών αξιών και από προσανατολισμό προς το καλό, την καλοσύνη και την ανθρωπιά. Σας διαβάζω τώρα. Σας ακούμε, με προσοχή. Σελίδα 78. Μοχθηρή σιωπή μέσα στα δάκρυά μας. Πληγωμένες οι καρδιές. Μυρίζει η καμένη σάρκα από τον παρούτι μέσα στις παιδικές μου μνήμες. Παραπλανημένα όνειρα, ταπείνωση και έλλειψη αυτοσεβασμού. Αχ, Θεέ μου, μοιάζουμε με καλοπιστές της γης, μα συγχρόνως γίναμε ο θάνατος. Σε μια στιγμή έτρεξα πίσω από ένα φαντάρο. Εκείνος δεν με πρόσεξε. Σφαίρες έραβαν τον ουρανό. Έμεινα ακίνητη να τη σκητώ. Μετά είδα εκείνο να κρατάει το ακροτηριασμένο του χέρι και να μου φωνάζει δυνατά. Τρέξε! Τρέξε γρήγορα! Τρέξε, μπες μέσα, κοριτσάκι μου! Έτρεχα γρήγορα, κυνηγημένη από τη φωνή του και το θάνατο. Στάθηκα ακριβώς μπροστά του και δεν άρθρωνα ούτε μία λέξη, αλλά ούτε και δάκρυζα. Φύγε! Φύγε από εδώ τώρα! Φύγε! Κρύφτηκα σε μια γωνιά ενός διαδρόμου του ξενοδοχείου και έμεινα εκεί σιωπηλή. Άκουγα την αναπνοή μου. Θα μπορούσε να μου κοβόταν το δικό μου χέρι ή να με σκότωναν εκείνες οι σφαίρες από τον ουρανό του πολέμου. Την ίδια ώρα άκουσα πάλι εκείνο το βουητό και τα τζάμια του ξενοδοχείου να σπάνε. Ξεκίνησα να λέω μια προσευχή που μου έμαθε η γιαγιά μου και στρίμωχνα ακόμα περισσότερο το κορμάκι μου σε εκείνη τη γωνιά. Προσπάθησα να κρατηθώ από τον αόρατο σκεπτικισμό της πίστης και της αγάπης του Θεού. Η μάνα μου είχε να επιτελέσει ένα μεγάλο σκοπό. Εγώ δεν μπορούσα να χωθώ στην αγκαλιά της. Έτσι αποφάσισα να χωθώ μέσα στην αγκαλιά της αιώνιας αγάπης για να ανακαλύψω εκείνη τη δύναμη της εσωτερικής ειρήνης να παραμείνω ακόμα παιδί. Τα χέρια της μάνας μου ήταν γεμάτα με αίματα. Έκοβε τις σάρκες να βγάλει εκείνες τις τεράστιες σφαίρες από τα κορμιά τους, ύστερα να τους ράβει την πληγή. Όλα εκείνα τα παλικάρια ήταν παιδιά της εκείνες τις ώρες και εγώ έπρεπε να τα νιώσω σαν αδέρφια μου και να μείνω στη γωνιά της σιωπής μου για να τους περιθάλψει τις πληγές του σώματος και της ψυχής. Άρα του πολέμου για κυριαρχία εξολοθρεύει τα όνειρα και καταστρέφει τη χαρά. Στερεί το νόημα της ειρήνης και γεμίζει το υποσυνείδητό μας με καταστροφικές αναμνήσεις που χρειάζεται να τις ελευθερώσουμε. Ατυχήσαμε να ζούμε ειρηνικά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πριν να είναι αργά.
Μπορούσα να σας διαβάσω και άλλα Εγώ αποσπάσματα. θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, σαν, έτσι, σαν άδεια να το πω, ότι είναι πολύ σημερινό με τις καταστάσεις που βιώνουμε ακόμη και στην Ουκρανία, αλλά και σαν άνθρωποι ο καθένας ξεχωριστά και στον τρόπο σκέψης, έχουμε χάσει την εσωτερική μας, να δρατούμε από την φράση του βιβλίου σας, εσωτερική ειρήνη, γαλήνη επίσης θα έλεγα, και μας λείπει αυτό το σκεπτικό της ανθρωπιάς και της εκτίμησης της ζωής, της ίδιας της ζωής. Πριν κλείσω με αυτό, θέλω να διαβάσω κάποια συμπεράσματα. Βεβαίως. Θα οδηγήσουν να αλλάξει το κόσμο μας. Για να δημιουργήσουμε την εσωτερική ειρήνη, χρειάζεται να την καλλιεργήσουμε με την εκπαίδευση. Οι συνεχείς συγκρούσεις μέσα μας και γύρω μας δεν θα μας οδηγήσουν σε ορθή λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων βίας και αρνητικών συμπεριφορών. Εκεί που υπάρχει η παιδεία, η καλλιέργεια του εαυτού και των σχέσεων με τις αξίες ζωής, υπάρχει η εσωτερική ειρήνη. Η έλλειψη της ειρήνης προκαλεί διαταραχές στην υγεία και μια καταναγκαστική καθημερινότητα γεμάτη με θυμό. Το σχολείο, για να βοηθήσει το παιδί και την αυριανή στάση του στη ζωή, πρέπει να λειτουργήσει όχι μόνο στο γνωσιοκεντρισμό, αλλά να επικεντρωθεί και στην ανάπτυξη των αξιών, για να δημιουργήσει ανθρώπους. Να δυναμώσει η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και όλες οι αξίες που θα αλλάξουν τις ανθρώπινες σχέσεις και θα μετατρέψουν την αταξία σε τάξη και πειθαρχία, το θυμό σε επικοινωνία και διάλογο, δίχως φόβο και τιμωρίες που τις έχουν συνηθίσει και τους είναι αδιάφορες. Η πειθαρχία να είναι βασισμένη στην αμοιβαία αγάπη και σεβασμό και αποτέλεσμα της εσωτερικής ειρήνης. Να κάνω μια ερώτηση θα ήθελα. Μήπως ναι. Τα τελευταία χρόνια το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν η κρίση αξιών και μετά η λεγόμενη οικονομική κρίση. Δηλαδή, χάσαμε την αξία, αυτό που λέμε, του ανθρώπου, την αξία, βασικές αξίες της οικογένειας και κάποια ιδεώδη, όπως και πολύ σωστά αυτά που προαναφέρατε μόλις τώρα. Όλα ξεκινούν από την κρίση αξιών. Γιατί όταν μπορεί να υπάρχει η συνεργασία, η ειρηνική αλληλεπίδραση σχέσεων, η σωστή ηγεσία, η σωστή υπευθυνότητα, η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλεπίδραση με επικοινωνία, ο διάλογος, τότε δεν θα υπάρχουν αντιμαχίες. Τότε θα λύνονται τα προβλήματα πιο αντικειμενικά. Και θα είναι εκεί που αξίζει στον καθένα να είναι για να κρατά σωστά το ρόλο του. Ανάλογα με τις ικανότητες και το πιο δυνατό του στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό να, όταν υπάρχει συνεργασία σε μια απλή ομάδα και ο καθένας αναλαμβάνει έναν έργο. Θα αναλάβει το έργο που είναι ικανός. Οπότε η ομάδα θα είναι πολύ πιο δυνατή, γιατί ο καθένας θα αναλάβει ανάλογα με τις ικανότητες του και θα το φέρει πέρας πολύ καλύτερα. Οπότε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πιο καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα, πιο επιτυχημένο. Και θα μπορεί να εφαρμοστεί. Επίσης η βιωματική μάθηση είναι πολύ σημαντική, γιατί εμπεδώνεται η γνώση. Όταν ο μαθητής γίνει δάσκαλος, όταν βιώνει αυτό που θέλει να μάθει, τότε το μαθαίνει καλύτερα. Όταν δίδασκα στο πρόγραμμα... Να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου.
σε αυτό που λέτε, αν βάλουμε τις λέξεις σύμπνοια και συνεργασία και βάλουμε και επίσης τη λέξη μαζί, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία εγωκεντρική περισσότερο, που δεν προάγεται η συνεργασία και αυτό που λέμε ομάδα, ομαδικό πνεύμα. Έχουμε χάσει το ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω για να έρθουμε σε αυτό που λέτε. Ναι, και όλα αυτά προωθούνται μέσω του Ολυμπισμού, το εφαγωνίζεστε. Γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε αυτή τη δράση με την αναδύωση της Ολυμπιακής Εγκυχηρίας. Γιατί όλα ξεκινούν από τις μεγάλες ιδέες του Ολυμπισμού. Εκεί προάγονται όλες οι αξίες. Απλά ήθελα να σας πω προηγουμένως ότι πολύ σημαντικό είναι και τα παιδιά να βιώνουν τη μάθηση και να βρίσκονται μέσα στη φύση. Τι θέλω να πω. Όταν έκανα το πρόγραμμα Αρετή, είχα πάρει μια μέρα τα παιδιά κάτω από ένα μπεύκο να κάνουμε το βιωματικό μάθημα στη φύση, κάτω από ένα μπεύκο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο όμορφα δουλέψαμε, πόσο χαλαρά δούλευαν τα παιδιά χωρίς να κάνουν φασαρία και υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμός. Δηλαδή, η φύση, η επικοινωνία, η ρόλη, όταν βάλεις τα παιδιά να έχουν τους δικούς τους ρόλους, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να έχει το καθέναν το δικό του θέση, ανάλογα με το τι θα του αναθέσεις, και εσύ απλά να είσαι ο ψυχωτής δάσκαλος, ο οποίος να παρατηρείς και να ρωτάς, να αφυπνίζεις το παιδί να δουλέψει, τότε έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί γίνεται ο ίδιος εφευρετής της γνώσης. Υπήρχε αρμονία. Ναι. Για να υπακούσει το παιδί, το βασικό είναι να σ' αγαπήσει και να μάθει τις βασικές αξίες, τους τρόπους, τους βασικούς τρόπους συνεργασίας. Υπάρχουν μεθόδοι συνεργασίας, τους οποίους πρέπει να μάθει το παιδί. Ωραία. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας θα λάβει χώρα εκδήλωση με θέμα «Χορεύμα για την Ειρήνη». Επίσης στις 14 στο σπίτι της Κύπρου η ώρα 4:25 θα μιλήσω για αυτά τα βιβλία που έχουν σχέση, αυτά τα τρία βιβλία που έχουν σχέση με αξίες ζωής και για την προσοχή τους. Θα μας θυμίσετε πόσα βιβλία έχετε γράψει μέχρι σήμερα? Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία όμως δεν έχω εκδώσει όλα. Έχω εκδώσει 13 βιβλία. Είναι υπό έκδοση 4 και έχω μια σειρά που περιμένω. Μυθιστορήματα. Καλά είπα εγώ ότι είστε πολυγραφότατη. Ναι, είμαι πολυγραφότατη. Ναι, έχω μια ταχύτητα γραφής και σκέψης. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί είναι ένα χάρισμα που μου το έχει δώσει. Αλλά δεν είναι μόνο το χάρισμα, είναι και η μελέτη. Έχω διαβάσει πολύ στη ζωή μου. Θέλω να σας διαβάσω και ένα ποίημα από το βιβλίο «Μην είναι άνθρωπος». Με μεγάλη μας χαρά. Το δοξάρι της καλοσύνης. Πάρε τα κλειδιά. Είναι ρηγμένα στη σπατάλη των σκέψεών μας. Τα καράβια άραξαν στην ακτή, σε κύλο το λιμάνι του φόβου. Ο δρόμος για την πόρτα του φωτός εντός μας. Κάτι ακούγεται μέσα μου, είναι το κλάμα της Παναγιάς. Θα ανάψω τη λαμπάδα της ανθρωπιάς σ' όλα τα σύνορα των καρδιών. Γίνανε όλοι αριθμοί, με το μηδέν να κυκλώνει τη φορεσιά της Ανάστασης στην επιφάνειά μας. Ακούγεται ένα δοξάρι καλοσύνης. Υπάρχει ακόμα. Αχ, Θεέ μου, ρίξε στα μάτια μας το φως. Τα δέντρα λύγησαν να ευχαριστήσουν τη γέννηση και την Ανάσταση. Εμείς ακόμα προχωρούμε με το κεφάλι τόσο ψηλά. Δεν βλέπουμε τα δέντρα και σκουντοφλούμε την προσευχή τους.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Εμείς σίγουρα θα τα ξαναπούμε πλησιάζοντας η εκδήλωση για το δεύτερο παγκόσμιο λογοτεχνικό διαγωνισμό ποιήσης θεατρικού μονόλογου και ζωγραφικής που θα λάβει χώρα 17 και 18 Σεπτεμβρίου στους Δελφούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν η... Εκτός αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη. Θέλω να πω μόνο ότι ας χτίσουμε στον εαυτό μας την εσωτερική ειρήνη. Γιατί χτίζοντας τη μέσα μας, τη χτίζουμε στα παιδιά μας. Αν την χτίσουμε στα παιδιά μας, θα τη χτίσουμε στον κόσμο. Είναι αυτό που έλεγε ένας διεθνής ομιλητής. Αν γίνω εγώ καλύτερος, θα μπορέσω, αν βελτιωθώ εγώ, θα μπορέσω να βελτιώσω όλο τον κόσμο, βοηθώντας έναν άλλον. Και ούτω καθεξής. Ναι, θέλω να πω επίσης ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για την ειρήνη με τη γραφή μου, με τις δράσεις μου και με τα σεμινάρια μου. Και ο Θεός να μείνει μαζί μας, να αποφασίσουμε να Τον καλούμε με την προσευχή μας και την ανιδιοτελή μας προσπάθεια για να μας ανοίγει τον δρόμο της ανθρωπιάς πριν να είναι αργά για τον κόσμο μας και για μας τους ίδιους. Γιατί όλα αυτά μετατρέπονται σε ασθένειες, όλα τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί φθορά και η έλλειψη αξιών, γίνονται αρρώστιες, γίνονται αρνητικά συναισθήματα, τα οποία γίνονται και αρνητικές τάσεις και συμπεριφορές. Και αυτές οι αρνητικές τάσεις και συμπεριφορές έχουν επίδραση στους απέναντί μας, σε εμάς και στους απέναντί μας. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν θα έχει την αξία της αδερφοσύνης και της ενότητας, θα σκοτώσει, θα μειώσει, θα συμπεριφερθεί άσχημα στον απέναντί του. Καλό είναι να μάθουμε να εκτιμούμε τα καλά του απέναντί μας και να τον βοηθούμε να αλλάζει, μόνος του θα αλλάξει. Να τον αγαπήσουμε, να τον ενισχύσουμε, να του ανοίξουμε τον δρόμο. Γιατί μόνο όταν βρει μόνος του τον δρόμο θα τον βαδίσει. Άρα εμείς έχουμε να κάνουμε τον εαυτό μας με την προσπάθεια να ανοίξουμε τον δρόμο στα παιδιά και στους ανθρώπους που θέλουμε ή που μπορούν ή που βρίσκονται στον δρόμο μας και να θελήσουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο που είναι η ειρήνη η εσωτερική για να φτάσει στους απέναντι. Η δική μας τάση φτάνει στους απέναντι. Και όταν φτάσει στους απέναντι, τους αφυπνίζει τη σκέψη. Και αυτή η αφύπνιση της σκέψης είναι η απόφαση η δική τους να δράσουν αλλιώς. Γιατί όταν δράσουν αλλιώς, τότε θα αλλάξουν εκείνοι ήδη. Και η συνήθεια, όταν επαναλαμβάνουμε κάποιες τάσεις, κάποιες συμπεριφορές, τότε τη συνηθίζουμε και η συνήθεια γίνεται αλλαγή. Με τη συνήθεια γίνεται η αλλαγή της συμπεριφοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κοντά μας η κυρία Κυριακή Δράκου, ειρηνίστρια, συγγραφέας, ποιήτρια, γυμνάστρια, δασκάλα χορού, ζωγράφος, εκπαιδεύτρια αρσιών μέσω των τεχνών και της εμψύχωσης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 11 του μηνός με μεγάλη μας χαρά. Σε αυτή την όμορφη εκδήλωση, επαναλαμβάνω, η εκδήλωση λέγεται «Χορεύουμε για την ειρήνη». Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε από κοντά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, όπως βλέπετε, είμαστε πάντα σε εκπλήξεις. Το επόμενο θέμα της εκπομπής θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Πάντα έχουμε εκπλήξεις και ενδιαφέροντες ειδήσεις στον χώρο του πολιτισμού αλλά και του τουρισμού. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.